Τώρα οι συζητήσεις για την... Ακούγεται? Βεβαίως. Για την αντισυνταγματικότητα δεν θέλουμε να τις ξανασχολιάσουμε, γιατί όποιος έχει την πλειοψηφία, αυτός αποφασίζει αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό σε ένας νόμος ή κάποια άρθρα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Η εκάστοτε δηλαδή κυβερνητική πλειοψηφία καθορίζει αν είναι συνταγματικό ή όχι. Δεύτερον, αρχίσω πολύ απλά. Τι λέει το Σύνταγμα? Η παιδεία παρέχεται δημόσια και δωρεάν. Έτσι δεν λέει, κυρία Κεραμέως και όλοι οι υπόλοιποι? Έτσι λέει. Υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό? Ποια δημόσια και δωρεάν? Ποια δημόσια και δωρεάν? Μπορεί ένα παιδί χωρίς να πληρώσει αγγλικά, γαλλικά, τι θα κάνει, χωρίς να πληρώσει αλλού, μπορεί να τελειώσει το σχολείο? Μπορεί χωρίς φροντιστήρια να μπει στο πανεπιστήμιο? Μπορεί χωρίς να πληρώσει τα μεταπτυχιακά που τα φέρνετε τώρα και που απορώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται, γιατί το ξεκίνησε ο κύριος Γαβρόγλου τα μεταπτυχιακά, αν θυμάστε καλά. Να πάμε και παρακάτω. Πόσα πληρώνει ένας γονιός? Εδώ τώρα βάζετε, θα πληρώνει και τα βιβλία. Βάζετε κριτήρια και για τα βιβλία και για τη βιβλιοθήκη. Άρα είναι μια μεγάλη ηρωνία. Όσο νόμος ορίζει, βεβαίως όσο νόμος ορίζει. Έφυγε και η ελληνική λύση. Επομένως αυτή η συζήτηση είναι ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έλεγε ο κύριος Σκήτας πριν. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές και ιδεολογικές διαφορές μεγάλες στο θέμα της παιδείας. Δεν είναι δηλαδή τεχνητά. Φυσικά στην κατεύθυνση και στη στρατηγική υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία υποστηρίζετε και έτσι ακολουθάτε πιστά. Εμείς έχουμε αντίθετη άποψη σε όλα αυτά. Και το έξω τα κόμματα από την παιδεία, αυτό θα το πω, δεν πειράζει. Η Χρυσή Αυγή το λέγει. Δεν λέω ότι είναι η ίδια, αλλά η Χρυσή Αυγή. Ειδικά από την Πανεπιστημία, που είναι χώρος διακίνησης ιδεών, συγκρούσεων ιδεολογικών κλπ. Έξω, δηλαδή τι υποκρισία είναι αυτή? Δηλαδή οι φοιτητές δεν έχουν πολιτική άποψη? Τι είναι, αβουλοί και μοιραίοι? Τέλος πάντων, για να μην τρώω το χρόνο, εμείς υποστηρίζουμε ότι όντως είναι αντισυνταγματικό και σε ό,τι αφορά τους διορισμούς στα πανεπιστήμια, πιο αυτοδιοίκητο. 6-5 ή 5 από την αγορά. Μάνατζερ, αυτό είναι εμπορική επιχείρηση. Τα είχαμε πει και από την κυρία Διαμαντοπούλου, Πανεπιστήμιο ΑΕ. Και είναι σωστό αυτό που λέγεται. 5+1 βγάζουν πρίτανη. Και πάρα πολλά άλλα που δεν θέλω να τα επαναλάβω. Και το δεύτερο, εδώ και αν είναι. Τι είναι εμπορικό κατάστημα το Πανεπιστήμιο? Τι είναι διαφημιστική εταιρεία για να έχει χορηγούς? Δεν θα κλείσετε το τμήμα αν δεν βρίσκει λεφτά στο δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί αυτό γίνεται στην πράξη. Αυτό ευθέως είναι αντισυνταγματικό. Γιατί είναι υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί. Και κάνει το ανάποδο. Κόβει συνέχεια και υπάρχει ασφυξία. Τι του λέτε δηλαδή τώρα? Ότι αν δεν βρει κάποιο τμήμα χορηγούς, για πολλούς λόγους, θα το κλείσετε? Δεν θα του δώσετε λεφτά? Δεν θα σπουδάσουν οι φοιτητές? Πέρα από το αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι. Παρ' όλα αυτά, λέμε, εμείς υποστηρίζουμε την αντισυνταγματικότητα, για να μην πούμε ότι είναι ολόκληρος ο νόμος αντισυνταγματικός, αν κανένας πάρει στα σοβαρά αυτά που λέει το Σύνταγμα.